ο οποίος είχε την καλοσύνη να έρθει και πάλι κοντά μας ως ομιλητή στην απόψινή σύναξη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η σημερινή σύναξη έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια παράδοση κάθε Κυριακή απόγευμα να γίνονται εδώ οι εσπερινές αυτές ομιλίες, αλλά όπως και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και η σημερινή είναι αφιερωμένη στο φλέγον θέμα που μας απασχολεί και είναι το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και την υιοθεσία. Ισχύουν όλα όσα είπατε την προηγούμενη φορά. Πρέπει να πω ότι εντωμεταξύ γίνανε κινητοποιήσεις διαφόρων φορέων, συλλόγων. Δεν γίνανε όλα γνωστά μέσω του τύπου. Κάναμε χθες πάρα πολύ μεγάλη συνάντηση στην Νότια Πιερία, στο Λιτόπορο, με τη συμμετοχή των ενωριών της Νότιας Πιερίας. Σήμερα, 11.30 ώρα το πρωί, κάναμε στο Όφο για τα χωριά της Ενωρίας της Ορεινής Πιερίας. Αμέσως μετά, εγώ θα φύγω λίγο νωρίτερα, γιατί έχει στο Κορινό αντίστοιχη συνάντηση και με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή την ενημερωτική την οποία κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, στο Ειλήνιο για τις ενορίες της Βόρειας Πιερίας. Εν τω μεταξύ όμως, έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Μας χαρακτηρίζουν όπως το είπα και δεν το προέγραψα, ούτε προφήτης είναι, ούτε ιός προφήτου. Αλλά θυμάστε ότι σας είχα πει ότι θα μας πούν οπισθοδρομικούς, θα μας πούν τρελούς, μας είπαν ομοφοβικούς. Δεν πειράζει, όλα αυτά είναι παράσημα και μετάλλια στο στήθος μας. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, αν επειδή πιστεύω, αν είμαι οπισθοδρομικός επειδή πιστεύω στον Χριστό, ναι, είμαι οπισθοδρομικός. Αν είμαι τρελός επειδή πιστεύω στον Χριστό, ναι, είμαι τρελός. Διότι αυτοί όλοι οι δημοκράτες εξαπολύουν κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο, προκειμένου να εκθέσουν, να διακομπεύσουν, να γελιοποιήσουν αυτούς που έχουν μια διαφορετική γνώμη. Ιδιαίτερα, όλη αυτή την εβδομάδα έβγαλαν όλο τον ίσος και το θυμητήριό τους εναντίον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας κ. Νικολάου, διότι λίγο πολύ το θεώρησαν υπεύθυνο για αυτή την σκληρή στάση που έλαβε η Εκκλησία με την απόφασή της. Λες και οι άλλοι Μητροπολίτες υπήρχε περίπτωση να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Εγώ πήρα, επικοινώνησα τον Σεβασμιότατο τον Νικόλαο, του είπα ότι η χέρι της εκτιμήσεως και του σεβασμού όλων μας, του είπα ότι αν σας εκτιμούσαμε 10 φορές, τώρα σας εκτιμούμε 100 φορές. Το ίδιο σήμερα μίλησα και με τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Λαρίσης, κύριο Ιερώνημο, διότι πρωί-πρωί πήγατε σήμερα στον καθεδρικό ναό, στον Μητροπολιτικό ναό της Λάρισσας, είχαν με σπρέι γεμίσει όλους τους τοίχους και τα μάρμαρα και τα σκαλοπάτια εκεί το Ιεροχειρίο με υβριστικά συνθήματα. Δεν πειράζει. Εμείς θα υπομένουμε όλα και δεν θα υποχωρήσουμε σε τίποτα, ό,τι και να μας πούν και ό,τι και να κάνουμε. Διότι έχουμε εσάς και η παρουσία σας και την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά και ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο κόσμο σήμερα στο λόγο, ούτε θες στο Λιτόπορο. Γιατί είναι χωριά, δεν είναι πόλη. Καταλαβαίνετε ότι όλη η παρουσία σας μας ενισχύει και μας βοηθάει όχι απλά να συνεχίσουμε, αλλά και να επαυξήσουμε τις δράσεις και τις ενέργειές μας κυριακές πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς το ανακοινώνω τώρα σε εσάς με γενική διατύπωση, θα το πω όμως, θα το πω με τελική τύπου, θα δούμε λεπτομέρειες. Σας είχα πει την προηγούμενη.
Το πρώτο, το θυμάστε, τι είπα. Προσευχή. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Δεν βλέπω αποτέλεσμα πάντως. Συνέχεια το κάνατε όσο πρέπει. Σήμερα στο Λόφο είπαμε εκεί η κοροδία της Ενωρίας, γιατί η γιορτή λόγω της υπαπαντής, η χθεσινή συνάντηση στο Λιτόχωρο, η σημερινή στο Λόφο, η απόψινή εδώ, είναι αφιερωμένη στην οικογένεια. Α, είναι στο τωρινό. Και για τριάδα, ναι, στην οικογένεια, όλες οι εκδηλώσεις. Γιατί όπως σας είχα πει, εδώ στην Κατερίνη θα γίνουν τρεις συνάξεις τέτοιες. Μία έγινε, δύο γίνανε. Μία την προηγούμενη Κυριακή, μία θέση στην Αγία Τριάδα και αυτή η σημερινή. Και οι υπόλοιπες άλλες τέσσερις στην περιφέρεια. Καταλαβαίνετε ότι ένα τραγούδι λοιπόν που είπαν η Κολοδία έλεγε για τη μάνα πολύ συγκινητικό, πρώτη φορά που το άκουσα, ότι το γάλα που με θύλασε η μητέρα μου θα το κάνω δάκρυα για να την αναπάσω και να την ικανοποιήσω. Πολύ συγκινητικό. Και εμείς μπορούν τα γόνατά μας να σφυρίνουν, να ματώσουν από τις μονιμιξίες της προσευχής. Μπορούν τα μάτια μας να γίνουν ποταμοί δακρύων παρακαλώντας τον Θεό, διότι σίγουρα και εμείς φταίμε σε αυτό που συμβαίνει. Η απιστία μας, τι να κάνει, να μας κάνει ο Θεός. Το θέλημά του δεν το τηρούμε, Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε, πνευματικά βιβλία δεν μελετούμε, όλη μέρα είμαστε στο κινητό και στον υπολογιστή, σε φάρμα από εδώ και από εκεί. Τι να μας κάνει λοιπόν ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο της προσευχή. Εκείνο που θέλω να ανακοινώσω όμως είναι ότι θα κάνουμε αδειμνίες στο προσευχές διάστημα. Και εδώ στην Κατερίνη και περιφερειακά. Εδώ με τον πρωτοσύγελο και τους συνεργάτες μου θα κάνουμε το πρόγραμμα και θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Ιδιαίτερα τις μέρες που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Εγώ όμως θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τους δύο από τους τέσσερις βουλευτές μας, τον κύριο Βαρελιάκο και τον κύριο Δελβερούδη, και θα ήθελα να είναι και θερμό χειροκρότημα να τους συγχαρώ. Διότι δήλωσαν ευθαρσώς και πολλές φορές και σε μένα προσωπικά και δημόσια ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε ο Θεός να φωνήσει και τους άλλους δύο βουλευτές μας να κάνουν το ίδιο. Και όσοι τους γνωρίζετε, μέσω της φιλίας και της γνωριμίας σας, είναι καλοί άνθρωποι, είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Εμείς στο όνομά μας, Πάτερ Γιώργιο, δεν έχουμε αθέους έτσι, άρχοντες, ας το πούμε. Όλοι μας βοηθούν, όλοι είναι κοντά στην Εκκλησία. Πόσο πιστεύει ο καθένας και όχι, αυτό βέβαια είναι δικό του θέμα. Αλλά είναι όμως αυτό ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε. Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση που, στην οποία βρίσκονται, δέχονται πιέσεις. Όπως δέχονται πιέσεις από την άλλη πλευρά, θα δεχτούν πιέσεις και από εμάς. Σε εμάς θα καταφύγουν για να ζητήσουν την ψήφο την άλλη φορά. Σε εσάς. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, θα εντείνετε τις προσπάθειές σας σε όλα τα επίπεδα. Πατέρα Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο που κάνετε. Η προσπάθεια μας είναι κοινή. Εδώ ο λαός μας είναι πιο παραδοσιακός, όπως ξέρετε, στην επαρχία. Χαίρομαι που η δική μας πρόσκληση έγινε αιτία να σας καλέσουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, με ένα πάρο δύο γρηγόρια θα πάτε και εκεί. Και με έναν κόπο πιστεύω θα ωφελήσετε περισσότερο κόσμο. Καλώς ήρθατε, Γιώργη. Ευχαριστούμε πολύ, σας υποχρεωμένοι. Εγώ, όπως σας είπα, σε κάποια στιγμή θα αναχωρήσω για να προλάβω και την εκδήλωση του κορίτσου. Σεβασμιότατε, Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θα μιλάγαμε για τον Άγιο Φώτιο. Αλλά
Ο Δεσπότης σας εδώ πέρα με τα γρήγορα αντανακλαστικά, με το που έγιναν αυτά τα θέματα, λέει ο Άγιος Φώτιος και η οικογένεια. Έψαχνα κι εγώ να βρω τι έχει πει για την οικογένεια, δεν έχει γράψει όμως για την οικογένεια. Αλλά ανακάλυψα, έτσι λίγο παραπάνω, ότι προερχόταν από οικογένεια, όπως όλοι μας. Αλλά τι οικογένεια. Ο Σέργιος, ο πατέρας του, και η Ειρήνη, η μητέρα του, ήταν ευσεβέστατη. Και όχι μόνο ευσεβέστατη, ο Σέργιος είναι και Άγιος της Εκκλησίας. Και ήταν και ξάδερφος του Αγίου Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, ο πατέρας του Αγίου Φωτίου. Και οι δύο γονείς του Αγίου Φωτίου τον μεγάλωσαν, όπως λέμε, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και οι δύο είχανε μεγάλο ζήλο για την ορθότητα της πίστεως. Ζήσαν την περίοδο της οικονομαχίας, αναστατώσεις πάλι, αιρέσεις, χτυπήματα έσωθεν και έξωθεν, διχασμοί μεγάλοι, και έπαθαν πολλά για την πίστη τους. Φανταστείτε ότι εξορίστηκε ο Σέργιος με την οικογένειά του και με το μικρό Φώτιο τότε, όταν ήταν παιδιά, ακόμη τρία παιδιά ήταν η οικογένεια του Σεργίου και της Ειρήνης, σε έναν τόπο απαράκλητο τελείως. Και πριν πάνε στον τόπο της εξορίας, αναφέρουν οι βιογράφοι ότι το Σέργιο τον είχαν δέσει με ένα σκηνή και τον διαπόμπευαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν άρχοντας. Είχε αξίωμα στο παλάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο προέρχεται ο Άγιος Φώτιος από οικογένεια ευσεβή, αλλά και από οικογένεια που έχει ζήλο για την πίστη. Και ζήλο που δεν είναι ανέξοδος, να μένει σε λόγια μόνο και σε ωραίες διατυπώσεις, αλλά ζήλο που τον πλήρωσαν με εξορίες και διωγμούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, που τον τιμούμε εδώ πέρα στην Κατερίνη ιδιαιτέρως, ότι είχε, θα λέγαμε έτσι, μια πολύ καλή στόφα. Έβγαινε από μια οικογένεια η οποία δεν μίλαγε για τον Χριστό, μίλαγε με τον Χριστό, με την προσευχή, με την ευσέβεια, με την ομολογία της πίστης, και γι' αυτό εξηγείται πολύ εύκολα γιατί βγήκε αυτός ο Μέγας εις Απόστολος, ο Μέγας Φώτιος. Για λίγους πατέρες και Αγίους χρησιμοποιούμε αυτό το Μέγας, και μάλιστα η οικογένειά του, που είχε ζήλο και ευσέβεια, τον βοήθησε και ένανε και στα γράμματα καλός. Ήταν άνθρωποι φιλομαθείς. Μέσα στο σπίτι τους, ήδη από τότε που ήταν παιδιά, τα μικρά τους τα παιδιά, και μεταξύ αυτών και ο Φώτιος, σπουδάζανε, θέλανε να μαθαίνουν και για τους αρχαίους και για τη φιλοσοφία. Και έτσι βλέπουμε τον Άγιο Φώτιο να στέκεται μπροστά μας και να μας προκαλεί σε αυτή την εποχή που αποδομείται η οικογένεια. Εκείνος στα χρόνια του, ως καρπός μιας τέτοιας οικογένειας, απέδωσε καρπούς ικανούς με όλη την εκκλησιαστική του δράση, με την πολιτική του δράση, γιατί έκανε και σε πολιτικά αξιώματα, και με την δράση του, θα λέγαμε, στα γράμματα. Είχε γράψει πολλά συγγράμματα, πολλά, όπως η Μυριόβιβλος, ή δίδασκε στη Μαγνάβρα, στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως. Και έχουμε να πούμε για τον Μεγάλο Φώτιο πράγματα πάρα πολλά, τα οποία σίγουρα τα έχετε ψηλαφίσει με τόσες εκδηλώσεις που έχετε κάνει για τον Άγιο Φώτιο. Αλλά έρχεται λοιπόν αυτός ως ένας καρπός μιας ωραίας χριστιανικής οικογένειας να μας πει τι θα κάνετε. Θα αφήσετε να διαλυθεί αυτή η οικογένεια, η οποία σας την παραδώσαμε? Θα αφήσετε να εξαφανιστούν οι καρποί? Γιατί το ζήτημά μας δεν είναι, συγχωρέστε με σεβασμό, ότι θα πω δύο σκέψεις κι εγώ πάνω σε αυτά, ούτε αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι και επιμένουν εκεί γιατί τους βολεύει. Δηλαδή είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία? Τους έχετε δει πως ρωτάνε? Λες κι εμείς μιλάμε για το αν είναι αμαρτία ή όχι. Αυτό το έχει λύσει η Εκκλησία. Είναι αμαρτία, αλλά για κάθε αμαρτία υπάρχει μετάνοια. Δεν χτυπάμε τους αμαρτωλούς. Αλλά επιμένω σε αυτό γιατί δεν θέλουν να ακούνε τη λέξη αμαρτία. Πίσω από αυτό από αυτή την προσπάθεια θεσμοθετήσεως όλων αυτών των παράλογων,
καταστάσεων θέλουν να χτυπήσουν το κριτήριο των ανθρώπων. Να μην ξέρουν που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Ποιο είναι ο νόμος του Θεού και ποιο είναι η παράβαση. Άρα να μην μπορεί να κινηθεί κανένας με τη συνείδηση που θα έχει διαμορφωθεί προς τη μετάνοια. Άρα λοιπόν μην ακούτε που λένε ότι είναι θέμα της πολιτείας και δεν αφορά. Καταρχήν και η Εκκλησία μας είναι μέσα στην πολιτεία. Έχει πολίτες. Εσείς όλοι εκτός από χριστιανοί είστε και πολίτες. Άρα έχετε λόγο. Αφορά τη σωτηρία των ψυχών. Γιατί τα παιδιά μας δεν θα μεγαλώσουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ήδη την έχουν χτυπήσει αυτή την παιδεία. Ούτε τα θρησκευτικά τα αφήσαν να είναι όπως πρέπει να είναι, ούτε θέλουν στα μέσα μαζικής αποχάβνωσης να ακούγεται λόγος Χριστού, θέλουν να ακούγονται όλα τα παλαβά, όλα τα περίεργα, για να μπερδευτούν οι άνθρωποι. Τα παιδιά μας όχι μόνο δεν θα μεγαλώσουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά θα μεγαλώσουν μέσα σε πλήρη σύγχυση και ταραχή. Βάλτε λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει και μετακινηθείτε 10-15 χρόνια μετά από το 2024. Σε ένα σχολείο που θα πάτε να πάρετε τους βαθμούς των παιδιών σας, ο μπαμπάς και η μαμά, και θα δείτε δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες και ενδεχομένως και παιδάκια τα οποία επηρεαζόμενα από τα πρότυπα των γονιών θα έχουν ρούχα και συμπεριφορές και τρόπο πολλές φορές να τους αποκαλούν πολύ διαφορετικό από τα παιδιά σας. Αυτά που λέμε δεν χρειάζεται να πάτε μόνο με τη φαντασία. Αν πάμε στις σκανδιναβικές χώρες θα τα δούμε. Θα δούμε αγοράκια με γυναικεία ονόματα ή ακόμη χειρότερα με ουδέτερα ονόματα. Γεννιόνται παιδιά και δεν τα λένε ούτε Τζον Ιωάννης ούτε Τζόαν Ιωάννα. Τα λένε Τζο. Για να περιμένουν, λέει, να διαλέξει μόνο το παιδί αν θα είναι Τζον ή Τζόαν. Φανταστείτε λοιπόν μια τέτοια κοινωνία που θα πάρετε τα παιδάκια σας ή τα εγγονάκια σας να τα πάτε σε αυτό το σχολείο. Τι θα πρέπει να πει ο γονιός σε αυτό το παιδάκι? Και ό,τι και αν πει ο γονιός, ό,τι και αν πει ο παπάς, ας πούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων, ότι το παιδάκι αυτό θα έρθει και στην εκκλησία, την πραγματικότητα που θα έχει μπροστά του, κανείς δεν θα μπορεί να του τη διαγράψει. Θα ζήσουν τα παιδιά μας σε μια κατάσταση Σοδόμων και Γομόρων, χωρίς να το έχουμε επιλέξει καθόλου εμείς. Και όλοι όσοι σήμερα θα συνευδοκίσουν στο να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο θα ανύπτουν και τα σχήρας τους. Θα πούν ότι εμείς απλά ψηφίσαμε ένα νόμο, έπρεπε να ρυθμίσουμε κάποια δικαιώματα και προφάσεις εν αμαρτίες. Να ξέρουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις καταστάσεις, οφείλουμε να το πούμε, δεν κρύβεται κανείς άλλος παρά μόνο εκείνος που δεν θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εκείνος είναι ο διάβολος, ο μισάνθρωπος και μισόκαλος. Είναι εκείνος ο οποίος μπροστά στην ορθόδοξη ανθρωπολογία, επίησεν ο Θεός άρσεν και θύλη, προβάλλει μία αντίχριστη ανθρωπολογία. Άρσεν και θύλη εσύ, κάτι άλλο εγώ, κάτι ουδέτερο και ακόμη πιο παραπέρα. Κάπου άκουσα σε διάφορες χώρες μιλάνε για 24 φύλλα, αλλού για 38 και λέω πού τα ανακαλύψανε. Και προσέξτε, έχουμε ευθύνη όλοι μας. Γιατί όσο και αν φωνάξουν οι επίσκοποι μας και οι παπάδες και αν πούμε ωραία πράγματα εδώ πέρα, πολύ φοβάμαι ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Όχι γιατί δεν θέλουμε να γίνει κάτι. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ούτε να πάμε στη Βουλή να τους πούμε κατεβείτε εσείς να ψηφίσουμε εμείς, ούτε τίποτε παρόμοιο. Πολύ δε περισσότερο να οδηγηθούμε σε βίαιες καταστάσεις. Δεν θα έπρεπε ποτέ η Εκκλησία να είναι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά η Εκκλησία κάνει αυτή τη στιγμή μια δουλειά
στην οποία χρειάζεται και η ανταπόκριση, να κεντάει συνειδήσεις, να ξυπνάει μια κοινωνία που είναι νοθρή, ακίνητη και κοιμάται. Γιατί αν έχει λόγο ο εκάστοτε ποιμένας να πει, δεν έχουν λόγο οι γιατροί μας. Δεν ξέρουνε τι συμβαίνει με τα φύλλα και με τα χρωμοσώματα. Γιατί τα είπε ο Άγιος Μεσογείας τόσο όμορφα και τόσο καλά και τα μελέτησε και έψαξε μελέτες. Δεν ήτανε μια κουβέντα που στήθηκε στο πόδι. Γιατί υπάρχουνε μελέτες. Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι εδώ στην Κατερίνη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ψυχίατροι που αντιμετωπίζουν τις καταθλίψεις των αδελφών μας που είναι ομοφιλόφιλοι, που έχουν αυτό το μπέρδεμα της ταυτότητας και τα όσα μπερδέματα αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, να μιλήσουν και αυτοί και να μαρτυρήσουν. Από κανένας έως ελάχιστοι. Οι νομικοί τι κάνουν? Μα η οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε, εμείς καυχόμαστε για τη χριστιανική οικογένεια. Δεν είναι μόνο χριστιανική υπόθεση. Και προ-Χριστού και στην αρχαία Ελλάδα και στους ειδωλολάτρες και σε όλους τους λαούς η οικογένεια είχε συγκεκριμένη μορφή. Άντρας, γυναίκα και παιδιά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Γιατί δεν το λένε αυτό? Γιατί το περιορίζουν να πούν ότι είναι θέμα των παπάδων και κάποιων κολλημένων χριστιανών που είναι έτσι με παροπίδες και που είναι μεσαιωνικοί άνθρωποι και σκοταδιστές, τόσο σκοταδιστές πια εσείς, δεν σας φαίνεται? Αυτό λένε. Γιατί δεν λένε ότι πάντοτε έτσι ήταν η οικογένεια? Και στους Κινέζους να πάνε και στους Ζωροάστρες να πάνε, στους Πέρσες, αυτή ήταν η οικογένεια. Η αμαρτία πάντα υπήρχε, αλλά δεν ήταν οικογένεια, δεν ήταν θεσμός. Κυκλοφορούν μια τεράστια συκοφαντία για την αρχαία Ελλάδα, ότι οι ομοφιλοφιλίες ήταν κανόνας, ότι χίλια δυο. Αν ήταν κανόνας, θα είχε νόμο η Αθήνα του Περικλέους ότι αν κάποιος είναι θηλυπρεπής θα είναι εξωστρακιστέος, που σημαίνει θα εξορίζεται από την πόλη? Δεν θα έχει κανένα πολιτικό δικαίωμα, δεν θα μπορεί ούτε να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα. Αλλά για να περάσουν αυτά που θέλουν, συκοφαντούν προς πάσα κατεύθυνση. Παραποιούν και την ιστορία και τα πάντα. Και έχουμε μια κοινωνία που δεν μιλάει. Σήμερα είδα ένας πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ψέλησε 5 λόγια από τη μεριά των νομικών, ευτυχώς και ωραία και περιστατωμένα, και μίλησε. Οι υπόλοιποι που είναι? Αλλά και εμείς οι απλοί πολίτες. Πόσα σχολεία να υπάρχουν στην Κατερίνη, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα, θα είναι 10, 20, 30, δεν ξέρω, στην πόλη της Κατερίνης. Πόσοι αντίστοιχοι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων υπάρχουν? Τι κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων? Αποκριάτικα πάρτι, έτσι. Οργανώνουν γιορτές για το Halloween, το έχετε ακούσει το Halloween? Γίναμε κι εμείς Αμερικανάκια. Άμα σπάσει και κανένα τζάμι στο σχολείο και δεν θέλουν να μπλέξουν με κονδύλια από τα Υπουργεία και από τους Δήμους, λένε άντε να μαζέψουμε να φτιάξουμε και το τζάμι. Και αυτό είναι όλο. Εάν εδώ μπροστά μας είχαν ένα 5χρονο, ένα 7χρονο παιδάκι και το κακοποιούσανε σεξουαλικά, τι θα κάναμε? Δεν θα χυμούσαμε με τα νύχια μας, με τα χέρια μας να το σώσουμε αυτό το παιδί? Τώρα που βιάζουν τις ψυχές των παιδιών μας, γιατί περί αυτού πρόκειται, πώς στεκόμαστε έτσι, αδιάφοροι και μοιραίοι? Όχι απλώς να μιλήσετε στους βουλευτές σας, να σας βρίσκουν απ' έξω από το σπίτι τους, απ' έξω από το σπίτι τους, και να τους λέτε και με το καλημέρα, κοίτα τι θα κάνεις, γιατί θα είμαστε απέναντί σου. Τότε μόνο θα καταλάβουν. Και όχι μόνο οι βουλευτές, και όλοι όσοι δηλώνουν έτσι με συμπάθεια προς την Εκκλησία, γιατί μας παίζουν και ένα θέατρο σε εμάς τους παπάδες. Όποτε εμφανιζόμαστε, όλοι είναι μαζί μας. Μόλις τρίβουμε την πλάτη, μας έρνουν τα εξαμάξεις. Λοιπόν, θα δείτε πως όλοι, και οι δήμαρχοι και οι νομάρχες, άμα βλέπαν ότι υπάρχει μια αντίδραση από τον κόσμο, θα παίρναν στα σοβαρά τα πράγματα. Καυχόμαστε ότι είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ρωμιοί. Πού είμαστε?
Εμείς είμαστε που έχουμε σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε χωριό και από ένα μοναστήρι και από ένα θαυματουργό εικόνισμα. Εμείς είμαστε που εξομολογούμαστε και κοινωνάμε και πού είναι η φωνή μας. Ή θα γίνουμε γραφικοί άμα μιλήσουμε. Αν είναι να γίνω γραφικός για αυτά τα θέματα, χίλιες φορές να γίνω. Άλλωστε δεν είμαι καλύτερος από τον Άγιο Παΐσιο. Θυμάστε οι παλαιότεροι ότι όταν είχε γράψει, είχε σκηνοθετήσει ο Σκορτσέζε το έργο για τον τελευταίο πειρασμό του Καζαντζάκη και ήταν βλάσφημο για τον Χριστό μας, ένας μεγάλος Άγιος της εποχής μας που το γνωρίσαμε, πήραμε την ευχή του, ωφεληθήκαμε όλοι μας από αυτόν, δεν έμεινε στην προσευχή, δεν είχε προσευχή ο Παΐσιος, δεν είχε πύρινη προσευχή, άλλαζε συνειδήσεις ανθρώπων που δεν είχε καν δει ποτέ του, έκανε θαύματα σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του εν ζωή και μετά θάνατον. Κι όμως κατέβηκε με τους γραφικούς, κατέβηκε έξω από τους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης μαζί με αυτούς που είχαν πάρει και κάτι εικόνες τεράστιες και κάτι σταυρούς, τους κοπάναγαν και στις οθόνες και τις σκίσανε, και δεν θεώρησε προσβολή για τον εαυτό του να ταυτιστεί με αυτό το πλήθος που ήταν και ετερόκλητο και που σίγουρα είχε και ακραίες, εγώ θα σας λέω έτσι, εκδηλώσεις. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ντράπηκε. Εμείς ντρεπόμαστε. Τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Όταν όμως τα παιδιά μας θα μπερδευτούν, και να ξέρετε όσοι είναι πνευματικοί το αντιμετωπίζουν. Κάποτε λέγαμε τα ναρκωτικά. Μετά λέγαμε τα ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα μαζί με τα ψυχολογικά που είναι πολλά στην εποχή μας έχουμε και αυτό το θέμα της προπαγανδιζόμενης ομοφιλοφιλίας. Όχι της ομοφιλοφιλίας κάποιων ανθρώπων που για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους κακής επιρροής, ίσως από τα πολύ μικρά τους χρόνια ξέφυγαν στη σεξουαλική τους έτσι κατεύθυνση, αλλά ομοφιλόφιλους που τους γεννούν τα μέσα ενημέρωσης. Τους γεννάει μια προπαγάνδα ανηλεής και αδιάκριτη που προβάλλει τέτοια πρότυπα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Και τα παιδιά βλέπουν. Και αυτό που βλέπουν, αυτό μιμούνται. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα μεγάλο στο Πετραχίλι. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να μην έχει φανεί πολύ στις οικογένειές σας, αλλά είναι το επόμενο που θα σας νοιάζει. Θα παρακαλάτε να είχατε καρκίνο, παρά να βγει το παιδάκι σας ή το εγγονάκι σας και να έχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα θα το βλέπετε να ταλαιπωρείτε, να μην ξέρει κατά πού να κάνει. Και αν έχει ένα δρόμο ανοιχτό που λέγεται μετάνοια, πάλι καλά. Γιατί? Γιατί ο Χριστός μας αγαπάει όλους. Και μόλις πούμε συγχώρησον, πριν τελειώσουμε τη λέξη, κάνει αγκαλιά και μας σκεπάζει. Και δίνει χάρη. Και έχουμε δει και τέτοια πράγματα, θαύματα πραγματικά, να μετανοούν άνθρωποι και να εγκρατεύονται από εκεί και έπειτα και να προκόπτουν και πνευματικά, γιατί όσο πιο μεγάλο αγώνα έχεις, αν κάνεις την προσπάθειά σου, παίρνεις και μεγάλη χάρη από το Θεό. Αλλά θα βλέπουμε τα παιδιά μας και δεν θα μπορούν να πούνε αυτό το ευλόγησον, αυτό το συγχώρησον, ότι ήμαρτον, βοήθησέ με Θεέ μου. Και θα τους έχουμε κλείσει το δρόμο εμείς, όχι ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί που θα ψηφίσουν. Εμείς θα τον έχουμε κλείσει το δρόμο που θα είμαστε συνένοχοι με τη σιωπή μας. Και ξέρετε κάτι, η έλλειψη της δικής μας ενέργειας, της δικής μας φωνής δείχνει και κάτι παραπάνω. Είναι πνευματικό φαινόμενο. Δείχνει τη δική μας απιστία. Δείχνει τη δική μας αμετανοησία. Συνηθίσαμε κι εμείς το βούρκο. Συνηθίσαμε κι εμείς τα τηλάσπη γύρω μας και μας αρέσει, κάνουμε λασπόλουτρο σαν τα γουρουνάκια και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λάσπη. Έτσι λοιπόν τα στρογγυλεύουμε όλα. Και κληρική και λαϊκή καμιά φορά. Και τα στρογγυλεύουμε, θα πετάξουμε και δύο, έτσι να το πω χιουμοριστικά το λέγαν παλιά, δύο δεκάρικους λόγους και από εκεί και έπειτα όλα καλά και όλα ωραία. Να έρχονται τα επιδόματα, fuel pass, πώς το λένε, market pass, και να φυτοζωούμε
χωρίς προοπτική αιωνιότητας. Και ποιος νοιάζεται για την αιωνιότητα, ποιος νοιάζεται για το Θεό? Πιστέψαμε ποτέ σοβαρά στο Θεό? Γιατί όποιος πιστεύει στο Θεό σοβαρά, καίγεται με αυτά τα ζητήματα. Καίγεται. Η καρδιά του εξεγείρεται και κινείται σε προσευχή, κινείται σε μετάνοια. Κάνει αυτός μετάνοια για όλο το λαό. Το παίρνει σαν προσωπική υπόθεση. Γίνεται τρελός καμιά φορά και φωνάζει και λίγο παραπάνω. Θυμηθείτε τον Καντιώτη αυτόν τον Παλαβό, τον πατέρα Αυγουστίνο τον Καντιώτη, όλοι Παλαβό τον λέγανε. Αλλά αυτός μάλλον τα είχε 400, τα είχε πει από τότε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Και τον φωνάζαν Παλαβό και οι πολιτικοί και ο κόσμος και οι εκκλησιαστικοί, κάποιοι το λέγανε ότι μήπως να στείλουμε καμιά επιτροπή να τον εξετάσει, να φύγει από τη μέση και αυτός ο Παλαβός. Αλλά αυτός ο Παλαβός τα είχε 400. Και ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για τον Καντιώτη? Έτσι να το πούμε, έτσι για να μνημόσουμε, να κάνουμε στη μνήμη του. Ό,τι συμβαίνει στην εκκλησία, λέει ο Καντιώτης, το αισθάνεται ότι συμβαίνει στο σώμα του. Γι' αυτό φωνάζει. Έτσι θα είμαστε. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να βγάλει λόγους, αλλά μπορεί να κάνει πολλή προσευχή, αλλά έμπονη προσευχή. Μια προσευχή που ανεβαίνει στο Θεό κατευθείαν και κάνει θαύματα. Κάποιος δεν μπορεί να κάνει πολλή προσευχή, μπορεί να νηστέψει, μπορεί να κάνει αγαθοεργίες, μπορεί να μιλήσει δεξιά-αριστερά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αλλά θα το κάναμε πιο σοβαρά. Εγώ θα ρω ότι πάρα πολλές φορές, εμείς οι χριστιανοί, δεν θέλω να πω για τους άλλους, γιατί αυτοί τόσο ξέρουν, τόσο κάνουν. Κοιτάζουμε το ρολόι την Κυριακή, μην καθυστερήσει κανένα πεντάλεπτο ο παπάς και δεν προλάβουμε να φτιάξουμε το φαγητό το μεσημεριανό. Και αυτό μας χαρακτηρίζει σε όλα. Και καυχόμαστε ότι είμαστε εδώ κοντά στο Άγιο Όρος, είμαστε στην ηρωική Μακεδονία, αλλά αυτό που ξέρουμε από την ηρωική Μακεδονία είναι το ωραίο τσίπουρο που έχει, τα ωραία γλυκά, οι ωραίοι μεζέδες. Θυμόμαστε που και τους προγόνους μας. Για δείτε λίγο πιο πάνω, στην Ανατολική Μακεδονία, όταν σε μια ιστορική συγκυρία κατέβαιναν οι Βούλγαροι ως σχισματικοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μπαίναν στα χωριά και πετάγαν τον παπά έξω, τον Έλληνα, και βάζαν σλαβόφωνο μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Ορθόδοξος κι αυτός, αλλά πράκτορας δικός τους, να περάσει τη δική τους προπαγάνδα. Οι συμπατριώτες μας, οι Μακεδόνες, τι κάνανε, ξέρετε? Ούτε στην Εκκλησία δεν μπαίνανε. Προτιμούσαν να μείνουν αλειτούργητοι ή να λειτουργούν σε κατακόμβες και εξοκλήσια με τον παπά τον κανονικό, παρά να πάνε στους άλλους, που αυτό θα τους περιποιούσε και τιμή και θα είχαν και ωραία ζωή χωρίς διώξεις. Και χύσαν το αίμα τους σε αυτόν τον τόπο, γιατί για να μείνουν πιστοί στην Μητέρα Εκκλησία και για να μην πουλήσουν με αυτόν τον τρόπο ούτε την πίστη ούτε την πατρίδα. Εμείς τα έχουμε πουλήσει τα πρωτοτόκια και πρέπει κάτι να μας συγκλονίσει στη θέμελα. Ας είναι η φωνή των επισκόπων μας, της Ιεράς Συνόδου, για να μην είναι τίποτε χειρότερο. Και δεν κάνω τρομοκρατία αυτή τη στιγμή, σημερίζομαι και μοιράζομαι μαζί σας αυτή την αγωνία. Τι θα είναι εκείνο που θα μας ξυπνήσει? Έχουμε αναλογιστεί? Θα έπρεπε οι καμπάνες των εκκλησιών να χτυπάνε πένθυμα από τώρα και μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Να συγκλονιστεί ο κόσμος. Να μην ζει για κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Να ζει γι' αυτό, για αυτή τη μάχη. Και να τη δώσει τη μάχη. Και ό,τι γίνει από εκεί και έπειτα. Λένε κάποιοι, κάναμε και για τη Μακεδονία το συλλαλητήριο, τόσος κόσμος, κοντά ένα εκατομμύριο κατέβηκε, τι έγινε? Τίποτε. Και επειδή δεν έγινε τίποτε, παραδίδουμε από τώρα τα όπλα. Για φανταστείτε οι Άγιοι Μάρτυρες να λέγανε πω κάθε μέρα ο Κέσαρας ρίχνει στο Κολοσσέο εκατοντάδες μάρτυρες. Και τι έγινε? Έγινε τίποτε? Να περιμέναν και αυτοί ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα ελευθερωθεί η Εκκλησία και δεν θα χρειάζεται να σκοτώνονται άνθρωποι και να μην πήγαινε κανένας να μαρτυρήσει. Κανένας να μην ομολογούσε τον Χριστό. Θα είχαμε όλους αυτούς τους Αγίους. Δεν είπαν αυτό. Δίναν τη μάχη τους και περίμεναν την έκβαση από το Θεό. Και όταν ήρθε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας,
Πολύ αργότερα τότε σταμάτησαν τα μαρτύρια των χριστιανών για λίγο καιρό, γιατί το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Μέγας Πότιος, για να είναι ορθόδοξος, για να θέλει να λειτουργεί υπέρ της πίστης και υπέρ της πατρίδας, ήταν και πατριώτης ο Μέγας Πότιος, υπέστη και εξορία και εκθρόνηση. Και στο τέλος πάλι τον εκθρονήσανε, αφού τον φέρανε πάνω για δεύτερη φορά πατριάρχη, στο τέλος βάλανε ένα μαθητή του, τον Στέφανο, και του ανακοίνωσαν μάλιστα του μαθητή ότι γίνεται πατριάρχης, και με την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος Πότιος του δείξαν το γράμμα που τον παρετούσαν από το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Και σήκωσε όλο το βάρος επάνω του. Και όταν εκοιμήθη δεν τον λέγανε Μέγα. Εμείς τον είπαμε Μέγα μετά, γιατί ήταν όντως Μέγας. Γιατί ενήργησε και έκανε αυτό που είχε να κάνει και δεν περίμενε το αποτέλεσμα να το δει εκείνος. Αν είχαμε αυτή την προοπτική, θα είχαμε πνεύμα νικηφόρο, πνεύμα υπεροχικό. Όχι ένα πνεύμα ητοπάθειας, αλλά έχουν κατορθώσει να μας κάνουν τους χριστιανούς να αισθανόμαστε ανίσχυροι, ενώ είμαστε πανίσχυροι. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, τον Θεό επί της γης, δεν τον έχει κανένας. Κανένας άλλος εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν έχουμε εκτιμήσει αυτό που έχει πει ο Απόστολος Παύλος. Τι έχει πει ο Απόστολος Παύλος? Κάτι φαινομενικά αντίθετο με αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Χριστός? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Το παίρνει αυτό ο Απόστολος και το λέει αντίθετα όμως. Όχι δεν μπορώ να κάνω τίποτε χωρίς τον Χριστό, αλλά όλα μπορώ να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αυτό σας μοιάζει ητοπαθές? Σας μοιάζει κακομοίρικο, μίζερο? Σας μοιάζει να περιμένει τον εκάστοτε πολιτικό αρχηγό και την εκάστοτε κυβέρνηση να ενεργήσει? Αν περίμεναν οι Απόστολοι πότε θα γίνουν καθεστώς για να κηρύξουν το λόγο του Χριστού, δεν θα είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Περάσαν και φυλακίσεις και διωγμούς και μαρτύρια και ξυλοκοπήματα και χίλια δυο, αλλά ενήργησαν και κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Σήμερα λοιπόν μπροστά στον Άγιο Φώτιο και στο Ιερό Λειψανό του που έχετε εδώ πέρα, μπροστά στη μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη που ιδιαζόντως την τιμάτε και λόγω του ονόματος της πόλης σας, πρέπει και εμείς να δώσουμε, αν θέλετε, το δικό μας όρκο, τις δικές μας υποσχέσεις, ότι θα κάνουμε κύριο μέλημα της ζωής μας την πίστη μας στον Ιησού Χριστό όπως μας έχει παραδοθεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και ότι δεν θα αφήνουμε τίποτε να αλλάζει από το δόγμα, από το ήθος, από τους κανόνες και τους όρους της Εκκλησίας μας. Γιατί αν εμείς κάνουμε πίσω τώρα σε τόσο, οι μετά από εμάς θα κάνουν πιο πολύ πίσω, οι άλλοι πιο πολύ, οι άλλοι πιο πολύ, και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτε από αυτό που μας δώσαν οι πατέρες με αίμα, με κόπο, με δάκρυα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ζούμε σε μια εποχή τόσο ευλογημένη, που παρόλη την αποστασία της έχει βγάλει πάρα πολλούς Αγίους, συγχρόνους Αγίους. Πορφύριος, Παΐσιος, Ιακώβος, Εφραίμ, Ιωσήφης, Ιχαστές, Γεράσιμο τον Μικραγιαννανίτη, τον Υμνογράφο, τόσους και τόσους Αγίους και Αγίες. Δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να τους μοιάσουμε. Γιατί και αυτοί ζήσαν σε τούτη την εποχή. Και αυτοί θεωρήθηκαν στην εποχή τους μειοψηφία. Και αυτούς κάποιοι τους θεωρήσαν γραφικούς. Ακόμη και τώρα στο Άγιο Όρος συνάντησα κάτι γεροντάκια που τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή τον είχαν για πλανεμένο. Ακόμη και τώρα. Γιατί έλεγε, έδινε έμφαση στην ιερά προσευχή, στην αδιάλειπτη προσευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, δεν είχαν αυτή την παράδοση στα κελιά τους, διάβαζαν πιο πολύ ακολουθία, πιο πολύ ψαλτήρι, οπότε επειδή το αγνοούσαν τους φαινόταν πλανεμένο. Παρόλα αυτά δεν έκανε πίσω ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά συνέχισε. Και τον Άγιο Παΐσιο δεν τον παραδέχονταν, και ακόμη και τώρα κάποιοι δεν τον παραδέχονται,
Είδα τον Άγιο Παΐσιο να αλλάξει κάτι, η παράδοσή του, το παράδειγμά του, οι λόγοι του κυκλοφορούν σε όλη την οικουμένη και αναστέλνουν νεκρούς πνευματικά ανθρώπους. Έτσι πρέπει να κινούμαστε. Μη σας πείθουν λοιπόν ότι είστε ανίσχυροι, ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Φανταστείτε ότι 12 Απόστολοι, άντε να βάλουμε και τους 70, 82 ζήμωσαν όλη την οικουμένη. Εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι. Οι καρέκλες πρέπει να είναι 300 εδώ μέσα. Σίγουρα. Πολύ περισσότεροι. Και είμαστε ανίσχυροι εμείς. Μόνοι μας είμαστε ανίσχυροι. Με τη χάρη του Θεού είμαστε παντοδύναμοι. Έτσι λοιπόν, να μην δηλιάζετε. Να μην κιωτεύετε και πάνω απ' όλα να ξυπνήσουμε όλοι μας. Και ο καθένας να κάνει αυτό που περνάει από το χέρι του. Αυτό μας το ζητάει ο Άγιος Φώτιος. Γιατί εκείνος είχε να τα βάλει με πολιτικές ανακατατάξεις. Είχε να τα βάλει με ίντριγκες, βυζαντινισμούς. Χαμός γινόταν στο παλάτι. Είχε να τα βάλει με τους οπαδούς του Ιγνατίου, του Κωνσταντινούπολης που είχε εκθρονιστεί όταν ανεβάσαν το Μέγα Φώτιο, μόνο ότι δεν ήθελε αυτός να τον εκθρονίσουν τον άνθρωπο, αλλά έτσι έγινε το πράγμα, που λέγανε ότι είναι αντικανονικός. Είχε να τα βάλει με τον Πάπα που από τότε ξεκίνησε τις αιρετικές διδασκαλίες, με το Φιλιόκβε και με αυτά. Ταυτόχρονα όμως εργαζόταν για τη δόξα της Εκκλησίας του Χριστού. Έκανε ιεραποστολή. Στην εποχή του Μεγάλου Φωτίου έκανε τους Βουλγάρους Ορθοδόξους και εργαζόταν μέχρι το τέλος του προς αυτή την κατεύθυνση. Έστειλε στη Μεγάλη Μοραβία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Αυστρία, αυτά τα μέρη. Τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, τους Ρώσους που κατεβαίναν τότε, θέλησε να τους εχριστιανίσει και αυτός έκανε προσπάθειες. Δεν είπε έχω προβλήματα, τώρα θα ασχοληθώ με τα προβλήματα. Και με τα προβλήματα ασχολιότανε και αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε αμυντικοί ποτέ οι χριστιανοί, να το ξέρετε. Οφείλουμε να επιτιθέμεθα, όχι με εμπάθεια, με πολύ αγάπη και με πολύ μεγάλη πεποίθηση εσωτερική ότι είμαστε εκείνοι που ανήκουμε στην αλήθεια. Και όταν έχεις την αλήθεια με το μέρος σου, έχεις τον ίδιο το Θεό. Πώς λέμε, θυμάστε παιδάκια, όποιος λέει την αλήθεια, έχει το Θεό βοήθεια, μας λέγανε οι μανάδες μας. Και τυπωνόταν στη συνειδήση, το λέτε στα παιδιά να το λέτε. Λοιπόν, αφού έχουμε την αλήθεια, έχουμε το Θεό βοήθεια, γιατί η αλήθεια μας δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι ένα σύνολο αρχών, είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Έτσι να πορευόμαστε. Και να αφήνουμε κατά μέρος και τις μικρότητες και αν θέλετε και αυτή την κρίνια που μας βγαίνει. Τα είπε καλά ο Δεσπότης, τα είπε καλά ο Παπάς, α εκείνος τα είπε καλύτερα, ο δικός μας τα είπε αλλιώς. Και εκείνο και τ' άλλο και να αρχίζουμε να γκρινιάζουμε και να χωριζόμαστε τώρα που πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και αν έχουν κάνει και κανένα λάθος, οι διάφοροι άνθρωποι που μιλάνε, ο Παπαγιώργης, ξέρω εγώ, ο Παπανίκος, ο Παπαβαγγέλης, ο Παπαγιάννης, δεν θα βλέπουμε το λάθος, θα κρατάμε το καλό που λέει τώρα και θα κοιτάζουμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το καλό τώρα, στην εποχή μας, σε αυτή την περίσταση. Και το τι θα γίνει και πώς θα κριθεί ο καθένας να τα αφήνουμε στο Θεό. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, με αυτά τα λίγα λόγια προσπάθησα να ανταποκριθώ στην αίτηση του Επισκόπου σας να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό της οικογένειας. Και να πούμε ότι για μας η οικογένεια, και θα τελειώσω με αυτό, δεν είναι απλά ένας θεσμός χριστιανικός και ελληνικός αν θέλετε. Ούτε απλά ένας νομικός θεσμός. Για μας η οικογένεια είναι σχολείο αγάπης και ταπείνωσης και εργαστήριο αγιότητος. Το αντρόγυνο αγαπιέται, προσπαθεί να αγαπιέται όλο ένα και περισσότερο και ταπεινώνεται ταυτόχρονα. Ο άντρας σκύβει το κεφάλι μπροστά στη γυναίκα. Μπορεί στη δουλειά του να είναι κέρβερος, αλλά στο σπίτι θα ακούσει τη γυναίκα. Πρέπει να το κάνει και είναι σωστό να το κάνει. Και η γυναίκα να σκύψει και εκείνη το κεφάλι. Να αλληλοταπεινωθούν. Γιατί? Γιατί μόνος του ο καθένας είναι ανίσχυρος. Και ο άντρας και η γυναίκα. Όταν είναι αντρόγυνο όμως και υπάρχει η ενότητα αυτή, τότε είναι πολύ δυνατή. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε αγάπη και ταπείνωση. Και μέσα από αυτή την αγάπη και την ταπείνωση μέσα στην οικογένεια προχωράμε και πνευματικά. Γιατί δεν κάνουμε αγάπη και ταπείνωση γιατί απλά ερωτευτήκαμε τη σύντροφό μας ή εκείνη ερωτεύτηκε μας.
Κάνουμε αγάπη και ταπείνωση, γιατί αυτό είναι η εντολή του Θεού. Και μας θέλει να είμαστε ενωμένοι έτσι, ώστε να ζήσουμε και εδώ στη γη, όπως θέλει ο Θεός, και να κερδίσουμε και τον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν το ανδρόγυνο μέσα από αυτό το κανάλι της αγάπης και της ταπείνωσης αγιάζεται και προχωράει στην ένωση με τον Χριστό. Και μέσα από αυτή την όμορφη τριάδα, άντρας, γυναίκα, Χριστός, βγαίνουν και οι καρποί πολύ όμορφοι. Βγαίνουν τα παιδιά τα οποία έχουν αυτή την τάση να αναζητήσουν τον Χριστό από μικρά. Και έτσι γεννιούνται Φώτιοι, γεννιούνται Γρηγόριοι θεολόγοι, Βασίλειοι, Χρυσόστομοι. Η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, όλοι αγιάσανε. Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε μια μάνα από πίσω που έκλαιγε με δάκρυα για τη μετάνοια του παιδιού της. Έχουμε λοιπόν ικανά παραδείγματα. Για μας η οικογένεια λοιπόν δεν είναι απλά ένας θεσμός. Είναι ο τρόπος αγιασμού μας. Έχουμε δύο τρόπους παραδεδομένους. Το μοναχισμό και την οικογένεια. Και οι δύο δουλεύουν με αυτό το μοτίβο. Της αγάπης και της ταπείνωσης. Για να ενωθούν οι άνθρωποι με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν για μας είναι τρόπος υπάρξεως, τρόπος ζωής η οικογένεια, και γι' αυτό οφείλουμε να τον κηρύττουμε, να το διαφημίζουμε, να το μάθουν όλοι και να τον προστατεύουμε όταν χρειάζεται από κάθε επίβουλο, από καθέναν που νομίζει ότι είναι ισχυρός, αλλά κατ' ουσίαν είναι ανίσχυρος και συμπλεγματικός, γιατί βλέπει το καλό και θέλει να το καταστρέψει. Και αυτός που βλέπει το καλό και θέλει να το καταστρέψει, μόνο ισχυρός δεν είναι. Είναι ένας φοβικός και ανασφαλής άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, που εμπνέεται από τον μεγάλο κομπλεξικό, συγχωρέστε μου την έκφραση, που είναι ο ίδιος ο διάβολος. Ο διάβολος είναι συμπλεγματική προσωπικότητα, γιατί έπεσε από τον Παράδεισο και θέλει να μην μπει κανένας. Αυτό που έπαθα εγώ, λέει, να το πάθουν όλοι. Αντί να πει ευλόγησον και να ζητήσει συγγνώμη, ο Θεός θα το δεχόταν, να το ξέρετε. Δεν το κάνει ποτέ. Θέλει να συμπαρασύρει όλους μας σε ένα βίο αμετανόητο, για να γίνουμε όλοι σαν και εκείνον. Εμείς του κάνουμε το χατήρι. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Άγιε Πρωτοσύκελ, να με συγχωρείτε αν είπα τίποτε παραπάνω, και εσείς, αγαπητοί μου αδερφοί, όλα με αγαπητική διάθεση ήταν. Τον ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο, γιατί ανταποκρίθηκε εν πρώτη στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου, και μάλιστα, όπως είπε και εκείνος, άλλαξε και το θέμα, διότι αρχικώς ήταν να πει για τον Άγιο Φώτιο, το κάναμε λίγο πιο συγκεκριμένο, και παρότι, όπως λέει, δεν έγραψε κάτι για την οικογένεια ο Άγιος Φώτιος, τα είπε τόσο ωραία ο πατήρ Γεώργιος, διότι και ο Άγιος Φώτιος από οικογένεια βγήκε χριστιανική, και αυτά τα βιώματα που είχε, αυτά προσέφερε στην κοινωνία και εκείνος, και μάλιστα και μέσα στην Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μετά από τη Θεία Λειτουργία. Κάματε κόπο για να έρθετε σήμερα εδώ, και θα παραμείνει και αύριο για να μας μιλήσει στη σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπολαιός μας. Καταθέτει και εκείνος την αγωνία του, τον πόνο του, όπως όλοι μας αυτές τις ημέρες, με τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μας. Δίνει και εκείνος τη δική του μαρτυρία, του ευχόμαστε να έχει ακλόνητη υγεία, να προσφέρει ακαινοτόμητο τον Λόγο του Θεού στο ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία, και να συνεχίζει έτσι να ενισχύει τους ανθρώπους, είτε είναι στην ενορία του, είτε είναι σε άλλες Μητροπόλεις, όπου τον καλούν να οικοδομεί τους ανθρώπους, γιατί μία είναι η Εκκλησία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι και αυτή η εκδήλωση εντάσσεται αφενός μεν στα Φώτια, τα οποία διοργανώνει κατέτος η Ιερά Μητροπολής μας
με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φωτίου, της πανηγύρεως του Αγίου Φωτίου και της εορτής του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως μας, το οποίο φέρει το όνομα του Αγίου Φωτίου, έτσι όρισε ο μακαριστός Μητροπολίτης μας Χυρός Βαρνάβας, πολύ σοφά, τότε την δεκαετία του 60, όταν οικοδόμησε το Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Φωτίου και μάλιστα ανακαινίζεται αυτό το χρονικό διάστημα. Ωστόσο όμως στον κάτω όροφο υπάρχει δυνατότητα να είναι προσβάσιμη δηλαδή η είσοδος και γι' αυτό μετά από παράκληση του πατρός Παύλου ο Σεβασμιότατος έδωσε την ευλογία να τελέσουμε εκεί μεθαύριο τις ακολουθίες στο παρεκκλήσι του Αγίου Φωτίου. Το λέω αυτό γιατί πέρσι κατ' εξαίρεση και λόγω των έργων ανακαινήσεως του Πνευματικού Κέντρου η εορτή και η πανηγύρηση μετεφέρθη εδώ στο καθεδρικό μας ναό. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια και επειδή η αίθουσα, η μεγάλη αίθουσα του θεάτρου δεν είναι έτοιμη ακόμη, η σημερινή εκδήλωση που εντάσσεται σε αυτά τα πλαίσια των φωτίων πραγματοποιήθηκε εδώ στην Θεία Ανάληψη και ασφαλώς εντάσσεται και μέσα σε αυτές τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που προανέφερε ο Σεβασμιότατος για να πληροφορηθούμε όλοι σχετικά με το οσμιόφιλε θέμα που προέκυψε της ψηφίσεως του νομοσχεδίου. Τώρα για την εορτή του Αγίου Φωτίου, αύριο το απόγευμα είναι ο Εσπερινός στις 6, επαναλαμβάνω εκεί στο Πνευματικό Κέντρο θα γίνει και την επομένη το πρωί, την Τρίτη δηλαδή, ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης θα ψαλεί εκεί και ο παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Φώτιο. Έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, θα δείτε τα επίσημα εγγένεια, θα ανακοινωθούν πότε θα γίνουν, θα ανακοινωθεί πότε θα γίνουν, οπότε αύριο θα δοθεί αυτή η δυνατότητα να τελέσουμε εκεί την πανήγυρη. Να πούμε ότι την Τετάρτη είναι η εορτή του Αγίου Παρθενίου και κατά παράδοση είναι εδώ στον καθεδρικό μας ναό, θα τελέσουμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Κατέχουμε και το απότμημα εκ των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παρθενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσουμε και την αρτοκλασία για την υγεία των μελών του Συλλόγου Καρκινοπαθών του νομού μας και όλων των αδελφών μας, των ασθενών και ιδιαίτερα των καρκινοπαθών. Και θα διαβάσουμε και το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Παρθενίου Βαρδάκα και συγχρόνως θα μνημονεύσουμε και τους κεκοιμημένους αδελφούς μας οι οποίοι έχουν φύγει από την νόσο του καρκίνου. Το απόγευμα της Τετάρτης θα ψάλλουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Παρθενίου και στη συνέχεια θα τελέσουμε την ακολουθία του μικρού αγιασμού και θα αναγνώσουμε τις ειδικές ευχές για την υγεία των ασθενών αδελφών μας των καρκινοπαθών. Το Σάββατο είναι η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους και πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός της πόλεως μας. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα στις 6:30 θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με τερτοκλασίες και Θείου Κηρύγματος και το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 η παράκληση εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο και στις 6 μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση με θέμα «Η Μέη στο Ιερό Αναλόγιο». Όλα αυτά θα γίνουν στο ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Τώρα, για την Κυριακή την επόμενη, Συν Θεώ Αγίο, στις 11 λοιπόν Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στην πόλη μας ο Πανοσιολογιότητος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Μετεώρων, ο πατήρ Βενέδικτος, όπως σας είπα και πριν
Ήταν να έρθει την προηγούμενη Κυριακή, αλλά λόγω της ενημερωτικής ομιλίας που έκαμε ο Σεβασμιότατος, τον παρακαλέσαμε να έρθει να μεταφέρουμε την ημερομηνία, οπότε θα έρθει τώρα την Κυριακή στις 11 και θα μας μιλήσει με θέμα «Άνθρωπος Ανέστιος και η του Χριστού Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Και επειδή τότε που ήταν να έρθει ήταν 28 του μηνός, είχε προηγηθεί η εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και επειδή εκεί στην Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα κατέχουν το αριστερό χέρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον παρακαλέσαμε να φέρει και την τιμία χείρα του Αγίου Ιωάννου, οπότε την Κυριακή θα τον αναμέναμε με πολύ χαρά να μας κομίσει για λίγες ώρες στην πόλη μας, 6:15 θα βρίσκεται εδώ, για να προσκυνήσουμε συγχρόνως και το λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και να μας ομιλήσει και να μας διδάξει πνευματικά. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτη φορά είναι που έρχεται ο Άγιος Καθηγούμενος, και είπα και τις προάλλες ότι με τη Μονή Βαρλάμ έχουμε ιδιαίτερο σύνδεσμο, αφού από το μοναστήρι αυτό προέρχεται ο Γέρον Επίσκοπος Αγαθόνικος, διότι εκεί εμόνασε, εκεί προσήλθε δόχημος, εκάρι μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Διονύσιο, και έχουμε σύνδεσμο πνευματικό. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια τον καλέσαμε τον Πατέρα Βενέδικτο να έρθει και ανταποκρίθηκε με πολύ χαρά. Σας παρακαλώ λοιπόν να έρθετε για να ακούσουμε και να διδαχθούμε πνευματικά. Τώρα τι μπορεί να μας πει, για να σας πω και εγώ τώρα αυτά που, όπως το είπα και τις προάλλες, έψαξα να βρω για να εξηγήσω αυτό το Ανέστιος. Ανέστιος, λέει το λεξικό, είναι εκείνος που είναι χωρίς σπίτι, δηλαδή άστεγος. Δεύτερον, που είναι χωρίς μόνιμη διαμονή, ο περιπλανόμενος δηλαδή. Και τρίτον, εκείνος που δεν έχει πατρίδα, δεν έχει έδαφος να επιστρέψει. Και ο λαός χωρίς κράτος. Τώρα τι από όλα αυτά σχετίζεται με το θέμα εδώ που θέλει να μας πει ο πατήρ Βενέδικτος, να έρθουμε παρακαλώ για να το ακούσουμε. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι Του, να δείξει για μια ακόμη φορά το έλεος Του, να φωτίσει αυτούς που μας κυβερνούν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Να πούμε τώρα παρακαλώ να ψάλλουμε το πολυτύχιον της Αγίας μας και να απολύσουμε. Την πανεφημών υφή Χριστού υβρίσομε Εκατερίνα την Θείαν και πολιούχον Σύνα την βοήθειαν ημών και αντιλήψην ότι εφήμος ελάμπρος τους κόμψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και νύνος μάρτης τευθύνσα ετήτε πάση το μεγά έλεος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Καλή εβδομάδα.